Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν το πρωί οι εργαζόμενοι αλλά και ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής επιχείρησης στην πλατεία Συνάνη, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών που γινόταν στο πάρκινγκ της επιχείρησης, ο χειριστής του μηχανήματος, καθώς έσκαβε, χτύπησε κάποια μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ήταν κατοχικά βλήματα. Εδώ κάναμε κάποιες εργασίες για να στρώσουμε, να βάλουμε τσαλίλια, να το φτιάξουμε. Και βρήκαμε κάτι όλμους κατοχικούς, από την κατοχή κάτι όλμους, και έρθει η αστυνομία να τις πάνε να τους κατεδρώσει. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες εργασίες διαμόρφωσης χώρου και βρήκαμε εκεί στην άκρη κάποιους όλμους, τους οποίους πήραμε τηλέφωνο κατευθείαν και ήρθε η αστυνομία να αναλάβει τις ευθύνες της. Πριν έρθει η αστυνομία για να μην είναι στον ήλιο, τους έβαλα εγώ στην άκρη. Πρόκειται για 3 βλήματα ενός όλμου και 2 πυροβόλων όπλων, που πιθανολογείται ότι είναι από μινάρια από την περίοδο της κατοχής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Άνδρες της αστυνομίας βρέθηκαν αμέσως στο σημείο και φρόντισαν για τη φύλαξη του χώρου, αποκλείοντας το μέρος όπου είχαν τοποθετηθεί τα βλήματα. Είμαστε εδώ πέρα, έσκαβε το σκαυτικό. Μια στιγμή ακούσαμε κάτι μεταλλικό. Χτύπησε κάτι μεταλλικό. Ναι. Και έβγαλε 3 χειροβοβίδες. Φοβηθήκαμε λίγο βέβαια. Ήταν μπορεί να σκάσουν, δεν το ξέρουμε. Να έρθουν να μας πούνε τι θα κάνουν, πώς το κάνουν. Πρέπει να είναι από την κατοχική περίοδο. Η διαδικασία είναι η εξής. Τους φυλάει η αστυνομία και περιμένουν να έρθει κλιμάκιο του στρατού, ούτως ώστε να τους μεταφέρει με ασφαλή τρόπο. Το επόμενο βήμα είναι η παραλαβή των βλημάτων από κλιμάκιο πυροτεχνουργών του στρατού και η μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο, όπου και θα διαπιστωθεί εάν κρίνεται αναγκαία η εξουδετέρωσή τους και με ποια διαδικασία θα πρέπει να γίνει.